Νομίζω ναι, ότι αν ήθελα να πω σε ένα φίλο μου από τη Γαλλία ή σε ένα φίλο μου από άλλη χώρα τι θα έπρεπε να προσέξει, δεν ξέρω τι θα έλεγα. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχει μια ψυχολογική στάση να αρνούμαστε το καινούριο, το δύσκολο, το φοβερό. Αυτό το κάναμε κι εμείς. Δηλαδή, εγώ το έκανα και όλοι οι φίλοι μου το κάνανε και η οικογένειά μου το έκανε. Και οι φίλοι μου που μετά μείναν χωρίς δουλειά το κάνανε. Δηλαδή, τι κάναμε, δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει έτσι. Δεν πιστεύαμε. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν πιστεύαμε πριν 3 χρόνια ότι θα φτάσουμε εκεί. Ότι θα φτάσουμε να έχουμε μαθητές που να πεινάνε, οικογένειες που να μένουν σε αποθήκες, φίλους που δουλεύανε και τώρα είναι άνεργοι, άνθρωποι που αγοράζανε σπίτια και δεν μπορούν πλέον να τα πληρώσουν προφανώς. Μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί, όχι η εργατική τάξη μόνο, που μας πάει στο μυαλό. Οπότε, εάν θα έλεγα κάτι σε κάποιο φίλο μου Γάλλο, θα του έλεγα, ναι, κοίτα, πρόσεξε. Τα πράγματα έρχονται ξαφνικά και είναι θυελλώδη πολλές φορές, όπως εμάς εδώ. It's the same old song. Never right and always wrong. We're standing in St. Dagmar Square. The rich are staying rich. Each one of us is their bitch. We're standing in St. Dagmar Square. Sing for justice and for peace as they knock out our teeth. Standing in St. Dagmar Square. The money men rule the day, the politicians them to pay. Standing in St. Dagmar Square. The police and they fly to their abuse. We're open wide. Υπάρχει ανεργία και ξέρουμε ότι δεν θα βρούμε δουλειά. Και πολλοί νέοι αναγκάζονται να φύγουν σε άλλες χώρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας τρώει το μυαλό, μας στεναχωρεί, αλλά έχουμε πάντα την ελπίδα, γι' αυτό ζούμε για το σήμερα και παλεύουμε για το αύριο, για ένα καλύτερο αύριο. Standing in St. Dagmar Square. Παρά το δραματικό χαρακτήρα της κρίσης, μας επιτρέπει να δούμε τα προβλήματα τα οποία ανεδίθησαν μέσα από την κρίση και μάλιστα προβλήματα σοβαρά, τα οποία το πέπλο της προηγούμενης περίοδου, προ-κρίσης, επικάλυπτε. Βρισκόμαστε στην εποχή των νέων επαναστάσεων, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει. Όπως ακριβώς κανένας Γάλλος την παραμονή της Γαλλικής Επανάστασης δεν φαντάζονταν ότι θα ζήσει χωρίς βασιλιά, αλλά ο σχεδιασμός της Επανάστασης το έκανε πράξη, ούτε βεβαίως κανένας Γάλλος δεν φαντάζονταν ότι την άλλη μέρα θα βρεθεί σε μια κομμούνα του Παρισίου, και αυτό έγινε μέσα από ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Έτσι, το ζήτημα της κοινωνικής απελευθέρωσης θα είναι αυτό το οποίο θα φανταστούμε μέσα από τον συγκεκριμένο σχεδιασμό που πρέπει ήδη να αρχίσει. Οι εργαζόμενοι της βιομηχανικής μεταλλευτικής πήραν μια απόφαση. Και η απόφαση αυτή είναι να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Σας καλούμε να κάνουμε πράξη το κοινό μας σύνθημα «Ne vivant plus comme des esclaves», να μην ζήσουμε σαν δούλοι.
Να μην ζήσουμε σαν δούλοι για το καλό όλων μας. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι.